Πάμε, πάντα εκεί. Χωρίσανε οι δρόμοι μας και μείναμε εμείς στα ίχνη μιας χαμένης διαδρομής. Γλυκές αναμνήσεις, το μυαλό ταξιδεύουν κι εσύ πάντα εκεί. Και όσο και να προσπαθώ να βρω τη στροφή, μια έξοδο χωρίς επιστροφή, πάντα μένω εδώ. Κύκλους κάνω, γυρίζω κι εσύ πάντα εκεί. Κι όπου κι αν βρεθώ, πάντα εσένα ακολουθώ. Δεν μπορώ να αντισταθώ. Κι όπου και να πάω, σε σένα πάντοτε γυρνάω. Είσαι ό,τι αγαπάω. Αντίθετα στη λογική, δεν βρίσκω φύγη, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Μια κρυφή αιμονή, σ' ό,τι θέλω και νιώθω εσύ πάντα εκεί. Είμαστε εδώ πάντα με τον Στέφανο Δημοσθένους. Αυτό ήταν το Πάντα Εκεί, το τραγούδι που μιλάγαμε αρκετή ώρα νωρίτερα για αυτή την επιτυχία που γνωρίζει από όλους εσάς που ξέρω πόσο πολύ σας αρέσει. Στην Αθήνα την νυχτερινή, το όνομά σου θα το δούμε σε κάποια από τις μαρκίζες? Δεν ξέρω ακόμη τίποτα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι έχει κυκλοφορήσει ο δίσκος μου. Ότι υπάρχουν προσκλήσεις από διάφορα μέρη της Ελλάδας και την Κύπρο που θα κάνεις εμφανίσεις. Εννοείται. Το ότι αγαπάνε σε πληγώνει από το καινούργιο δίσκο έχει παίξει πάρα πολύ. Τώρα βγήκε το καινούργιο, το Πάντα Εκεί. Περιμένω αρκετές προσκλήσεις για να ξεκινήσω να κάνω κάποια. Να σου πω, το Πάντα Εκεί θα γυρίσεις βίντεο κλιπ ή θα κρατήσεις αυτό τη σοκολάτα? Μάλλον θα γυριστεί βίντεο κλιπ. Ή και άμα θες σοκολάτα, κρατάμε και αυτή. Θα χαιρόσουν αν ένα τραγούδι σου έντυνε μια διαφήμιση. Εννοείται. Εννοείται. Θα σου έκανε πάρα πολύ καλό. Και για το κομμάτι και για μένα προσωπικά. Με τους Ονειράμα έχεις γνωριστεί? Έχω γνωριστεί στο προβάδικο, στο στούντιο που κάνουμε πρόβα. Ναι. Με το Θοδωρή. Ναι, έχω βρεθεί περισσότερες φορές με τη γυναίκα του. Στο πρωινό στην Αταλία Γερμανού, παρά με τον Θοδωρή. Αλλά η Ονειράμα, μιας και το φέραμε έτσι, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Είναι ένα γκρουπάκι το οποίο είναι για τη σημερινή εποχή πολύ καλό. Σκεφτόμουν το καλοκαίρι πώς αντέδρασαν οι Ονειράμα ακούγοντας το δικό σου το τραγούδι να δίνει την Ονειροπαγίδα. Και ο Μύρωνας. Ναι. Πώς θα αντέδρασαν όλοι αυτοί ακούγοντας ένα τραγούδι του Στέφανου Δημοσθένους να δίνει το τρέιλερ ενός σύριαλ που τραγουδάνε αυτοί? Κοίτα, αν σκέφτονται όπως σκέφτομαι εγώ, δεν θα με πείραζε καθόλου. Γιατί όταν ένα κομμάτι το διαλέξει μία μεγάλη εταιρεία για να ντύσει ένα τρέιλερ, άρα σημαίνει ότι το κομμάτι αρέσει. Δεν παίζει ρόλο ούτε αν το τραγουδάει ο Στέφανος, ούτε αν το τραγουδάει ο Μύρωνας, ούτε κανείς. Το βασικό είναι το κομμάτι να ταιριάζει με αυτό και να ο κόσμος να ανταποκριθεί σε αυτό, ναι, το πράγμα. Το οποίο νομίζω ότι έχει γίνει. Το λέω από την άποψη ότι αυτοί είχαν γράψει ένα τραγούδι που έντυνε αυτή τη σειρά, ναι, όλη την προηγούμενη σεζόν. Mm-hmm. Λέω, αν εσύ αισθάνθηκες άβολα μαθαίνοντας ότι το τραγούδι σου θα ντύσει το τρέιλερ? Καθόλου. Ίσα χάρηκα πάρα πολύ. Και ευχαρίστησα πάρα πολύ την εταιρεία μου και την παραγωγό μου. Αυτός είναι ο ειλικρινέστατος Στέφανος Δημοσθένος. Εγώ τώρα περίμενα ότι θα πεις, ξέρεις ότι δεν το ήξερα και ότι. Όχι. Κοίτα, είμαι πολύ ειλικρινής σε ό,τι κάνω. Και ότι θα προτιμούσα, ας πούμε, να έπαιζε των παιδιών. Αλλά εσύ είπες την αλήθεια, ότι αφού διαλέξαν το τραγούδι μου, είμαι πολύ χαρούμενος. Μα η αλήθεια, ο κόσμος την αλήθεια θέλει να ακούσει. Οτιδήποτε και να συζητήσεις, ο κόσμος θα χαρεί και θα σε κρίνει με την αλήθεια που θα πεις. Όταν είσαι ψεύτικος, είσαι ψεύτικος. Ναι. Και αυτό φαίνεται. Τι σου τις πάει στις συνεντεύξεις? Τίποτα. 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 Μου αρέσει ο καφές που μου φτιάχνουν πριν έρθω. Ωραίος ο καφές, μπορώ να πω. Ναι,
Αυτό. Και ότι το καλό είναι ότι όταν έχεις μια χημεία με τον, με τον παρουσιαστή, γίνεται πολύ πιο εύκολη η κουβέντα. Την ώρα που μιλάς με τον εκάστοτε παρουσιαστή παραγωγό, θεωρείς ότι εκείνη την ώρα τα λέτε οι δυο σας ή ότι εκείνη την ώρα τα μικρόφωνα αυτά διοχετεύουν τις φωνές σε χιλιάδες κόσμο έξω και ότι πρέπει να προσέχεις τι λες, ότι... Κοίτα. Εντάξει, να είμαι ειλικρινής, αλλά δεν θα το ξεφτυλίσουμε κιόλας, ας πούμε. Ναι. Εγώ τι να πω, θα το πω στα ίσια. Απέναντί σου είμαι, απέναντί σου. Με ρωτάς κάτι, σου απαντάω ειλικρινέστατα και αληθινά. Ό,τι ερώτηση και να μου κάνεις, είτε η απάντηση θα είναι περίεργη, είτε θα είναι απλή, εγώ θα την απαντήσω έτσι όπως τη σκέφτομαι και έτσι όπως θέλω εγώ. Άρα ο κόσμος θα πάρει αυτό που θέλω εγώ. Και αν του αρέσει, καλώς. Αλλά δεν νομίζω να έχω ξεφύγει σε θέματα συμπεριφοράς και έτσι, γιατί δεν έχω δώσει κανένα δικαίωμα και το μόνο πράγμα που δίνω είναι τη μουσική μου, τίποτα άλλο. Στέφανε, πολλοί καλλιτέχνες διαλέγουν τρόπους προβολής διαφορετικούς από τη μουσική. Είτε με τον ντύσιμο, είτε με το κούρεμα, είτε με οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την παρουσία ενός καλλιτέχνη. Ναι. Εσένα, σου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό να κάνεις κάτι extreme έτσι ώστε να ασχοληθούν μαζί σου εκτός από τη μουσική και γι' αυτό? Κοίτα, νομίζω έχουμε μπει τώρα με τον καινούριο δίσκο, έχουμε φτιάξει ένα καινούριο Στέφανο Δημοσθένος, μπορώ να το πω. Το CD Sync το προηγούμενο, πέρσι που κυκλοφόρησε, ήταν νομίζω μία. Πώς να το πω τώρα. Αναγνωριστική. Μία αναγνωριστική δουλειά. Ναι. Αυτό το CD όμως έχει δουλευτεί πάρα πολύ και έχει δουλευτεί με άτομα, με συνεργάτες μου στην εταιρεία, σε όλους τους τομείς. Και στο θέμα εμφάνισης, και στο θέμα ερμηνείας, και στο θέμα ντυσίματος μαλλιού. Είναι δικό μου θέμα. Το μαλλί μου είναι το μαλλί μου, είναι έτσι. Το κούρεψες κιόλας, ήταν και πιο μακρύ. Ναι, κουρεύτηκα χθες. Α, ναι. Ναι, για να έρθω πιο όμορφος εδώ. Λοιπόν, ναι, πλέον φτιάχνουμε κάτι καινούριο και δίνουμε βάση σε όλα. Extreme εμφανίσεις όμως δεν θα κάνω. Δεν είναι το στυλ μου, είμαι pop-rock τραγουδιστής. Είναι συγκεκριμένο το στυλ και το ντύσιμό μου. Το μόνο πράγμα που δουλεύω πάρα πολύ είναι η εικόνα μου στο stage. Που έχω κάνει αρκετά μαθήματα κινησιολογίας γενικά και πιστεύω ότι σιγά σιγά βρίσκω και τον εαυτό μου καλύτερα. Αυτοί που σου κάνουν μαθήματα σε βρίσκουν εύκολο μαθητή ή δύσκολο? Πολύ εύκολο. Ναι. Η δασκάλα μου η Σοφία Βόσου με φώνασε σφουγγάρι. Ξέρεις γιατί? Γιατί τι μου έλεγε, το άρπαζα. Ναι. Και μου είχε μείνει αυτό το σφουγγάρι. Όποτε με βλέπει μου το λέει αυτό το πράγμα. Ναι. Ναι, δασκάλα μου Σοφία Βόσου. Λοιπόν, να της αφιερώσουμε το κομμάτι που θα ακολουθήσει. Ναι, αμέ. Πάντα θα αλλάζεις. Πάντα θα αλλάζεις από μουσική του Λέω Χατζάρα. Πολύ νέος και ταλαντούχος συνθέτης. Όταν λες νέος, πόσο χρονών? Θα είναι 35. Ναι. Νέος είναι. Βέβαια νέος. Συγγνώμη δηλαδή. Μόνο νέος. Και παιδί. Είναι Έλληνας. Θα πω τώρα κι εγώ. Είναι Έλληνας που μένει στη Γερμανία. Πολύ ταλαντούχος. Και σε στίχο του Αλέξανδρου Μίχου, που είναι ο τραγουδιστής από τους 1550. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία, εκτός από τη Σοφία Βόσου, το τραγούδι να το στείλουμε με αγάπη και σε όλους τους Έλληνες της Γερμανίας. Έτσι ακριβώς. Σωστά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και στο Μάριο, ε. Και στο Μάριο, βέβαια. Ο οποίος Μάριος επαναπατρίστηκε όμως. Ναι. Του το χαρίζουμε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι αυτής της συνέντευξης. Δεν έχει χρώμα ουρανός, μοιάζει σε μένα είναι κενός. Άδειο σαν αστέρια, μαύρο σκοτεινός. Δεν έχω μάθει να ξεχνώ, μα ούτε να θυμάμαι. Μόνο στα όνειρα μου ζω και στη ζωή κοιμάμαι. Γιατί είναι η ζωή. Ό,τι μισείς, ό,τι αγαπάς, ό,τι μαζεύεις κι ό,τι σκορπάς, ό,τι κι αν δεις, όπου και να πας, πάντα θα αλλάζεις και θα μάτιο σαν σκιά. Στους τοίχους τριγυρνάω κι ό,τι αγγίζω με πονά. Κοιτώ μα δεν.